Χαίρετε αγαπητοί φίλοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα καιρικά φαινόμενα. Εντό εισαγωγικών καιρικά φαινόμενα. Γιατί το λέω εντό εισαγωγικών καιρικά φαινόμενα. Θα καταλάβετε. Λέγονται και θεομηνίες. Η λέξη θεομηνία είναι σύνθετη από το Θεός και μήνυμα. Ο Θεός μας δίνει μηνύματα με αυτή την αύξηση των καταστροφών. Μας δίνει μηνύματα ότι δεν πάμε καλά. Το ο Θεός ξέρει τι ακριβώς κάνουμε εμείς. Ξέρει τι συμβαίνει στη γη. Ξέρει ότι βγάζουμε πετρέλαια για άνθρακες και οτιδήποτε και χαλάνε όλα αυτά που έχει φτιάξει κατά την τελειότητα που έχει φτιάξει. Ότι κάνουμε κατάχρηση των πόρων. Έχει μεριμνήσει ο Θεός για ένα σωστό τρόπο ζωής των ανθρώπων. Όμως αυτός ο σωστός τρόπος των ανθρώπων έχει παρακτραπεί. Έχει παρακτραπεί. Δεν είναι πλέον σωστός ο τρόπος που, ζούμε, που ζούμε εμείς αίτια που μπορούν να προκαλέσουν τη θεομηνία που δεν τα υποψιαζόμαστε είναι όπως είπαμε η κακοποίηση της φύσεως αλλά είναι και η αύξηση της αμαρτίας. Τι σημαίνει αμαρτία? Εγωισμό και κατάχρηση. Θέλουμε όλο και πιο πολλά, όλο και πιο πολλά. θα τα βγάλουμε αυτά από τη γη, η οποία στο τέλος υποφέρει και διαμαρτύρεται. Άρα και η αμαρτία παίζει μεγάλο ρόλο. Τι αμαρτία, η αύξηση της ομοφιλοφιλίας που θα γίνει και με σφαραγίδα του κράτους. Ντροπή. Ντροπή. Πρέπει να ντρέπονται για αυτά που κάνουν. Μόνο αυτό. 700 εκτρώσεις ημερησίως γίνονται στην Ελλάδα. 700 παιδιά, αγόρια και κορίτσια φωνεύονται και δεν βλέπουν το φως της ζωής. Δεν έχουν σχέση με τις θεομηνίες. Τι σας λέει το δικό σας το μυαλό. Δεν έχουν σχέση με τις θεομηνίες. Η αμαρτία δεν έχει σχέση με αυτό τον τρόπο που κινείται και η φύση ακόμα. Στα σόδομα και στα γόμορα δεν έριξε φωτιά και θιάφη και υπάρχει ακόμα κάτω εκεί. Και τους έκαψε όλους γιατί ήταν λέει σάρκες, ομοφιλόφιλοι. Δηλαδή κοιτάγανε να τρώνε και να ειδονίζονται ο ένας με τον άλλον, ανεξάρτητα αν είναι άντρας ή γυναίκα ή παιδί ή οτιδήποτε. Η εκτρώση λοιπόν 700 την ημέρα, η ομοφιλοφιλία, η αποφυγή της τεκνογωνίας, είναι και αυτό μια αμαρτία. Τα άθεα γράμματα τα οποία δίνουν στα σχολεία, τι περιμένουνε, να βγουν άνθρωποι σωστοί όταν τους μαθαίνουν άθεα γράμματα. Μόνο φυσική και γεωγραφία υπάρχει και μαθηματικά. Δεν υπάρχουν άλλες επιστήμες. Δεν υπάρχει η θεολογία, η ορθόδοξη θεολογία να διδαχτεί στα παιδιά. Δεν υπάρχει η φιλολογία και η ιστορία, η ελληνική ιστορία. Τα διδάσκουν αυτά για την ελληνική επανάσταση. Λένε τίποτα. Τι άνθρωποι είναι αυτοί που βγήκαν να μας κυβερνήσουν, μας λέτε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, είναι Έλληνες. Για έναν να είναι Έλληνες, πρέπει να είναι Ορθόδοξοι και Πατριώτε. Ούτε Ορθόδοξοι είναι, ούτε Πατριώτε είναι. Από ό,τι φαίνεται. Γιατί αν ήταν Ορθόδοξοι, που λένε ότι είναι Ορθόδοξοι αυτοί που κυβερνάνε, δεν θα κάνανε τέτοιου αθεϊστικού, σατανιστικού νόμου, θα έλεγα εγώ. Τι να κάνουνε, να παίρνουν οι ομοφυλόφιλοι παιδιά και να τα διδάσκουνε. Τι θα τα διδάσκουνε κύριοι αυτοί τα παιδιά, δεν είμαστε εναντίον των ανθρώπων ομοφυλοφίλων, γιατί και αυτοί οι ανθρώπινε ψυχέ έχουν. Αλλά είμαστε εναντίον τη ομοφιλοφιλία. Να μην προαχθεί η ομοφιλοφιλία στην κοινωνία. Θα καταστραφούμε. Υπερκατανάλωση. Άθεα γράμματα στα σχολεία. Ηλεκτρονικά δεσμά. Δεν του φτάνουν ότι παίρνουν του κόσμου τα λεφτά αυτοί που κυβερνάνε, οι ψευτοκυβερνήτε, γιατί ένα είναι ο κυβερνήτη απάνω. Και δεν τον υπολογίζουν. Ε. Δεν του φτάνουν λοιπόν τα λεφτά. Τι κάνουν, ε. Θέλουν ε. και να υποταχθούμε. Θέλουν και τι ψυχέ μα, δηλαδή. Υπακοή τυφλή αυτού, σαν να είναι θεοί. Ε, δεν είστε θεοί, κύριε. Κύριε, δεν είστε θεοί. Μετά από λίγα χρόνια θα βεβαιωθείτε στο χώμα. Όταν ο Νάση ρώτησε τι δημοσιογράφου πόσα λεφτά έχω, μία του απάντησε, κυρία να σα πω εγώ τι περιουσία έχετε. Τι περιοσια παιδί μου, ε? έχετε δύο μέτρα χώμα. <coughs> <coughs> Συγγνώμη. Αυτή είναι η περιουσία σα. Το επαναλαμβάνουμε. και εγώ έχω δύο μέτρα χώμα. Και εσύ που κυβερνάτε δύο μέτρα χώμα. Έχετε. Δεν το σκέφτεστε καθόλου. Τι απολογία θα δώσετε όταν κάνετε τέτοιου άθεου νόμου. Τι απολογία θα δώσετε. Τι θα πείτε στο Θεό. Α, δεν πιστεύετε ότι υπάρχει Θεός. Θα βρεθείτε προ μεγάλη, μεγίστης εκπλήξεως λοιπόν. Αν δεν συνετιστούμε τα καιρικά φαινόμενα θα αυξάνονται. Θα αυξάνονται με φοβερή ταχύτητα. Και θα το καταλάβουμε, άραγε αυτό θα το καταλάβουμε πριν την τελική κρίση. Άλλοι φοβούνται τον πυρηνικό πόλεμο. Δεν θα γίνει πυρηνικό πόλεμο. Παρά μόνο στο τέλο. Ο αντίχρηστο θα κάνει τον πυρηνικό πόλεμο. Ο αντίχρηστο θα κάνει τον πυρηνικό πόλεμο. Διαβάστε την αποκάλυψη. Να μάθετε πράγματα. Να μην σα κοροϊδεύουν. Και σα λένε άλλα αντάλλα. Ότι θα έρθει ο αντίχρηστο να κλπ. Ο αντίχρηστο θα έρθει και θα κάνει τον πυρηνικό πόλεμο. Κανένα άλλο. Τα φαινόμενα αυτά λοιπόν θα, θα συνεχίζονται όσο οι άνθρωποι θα είμαστε έτσι. Όσο θα θέλουμε να παίρνουμε δύο αυτοκίνητα, να διπλασιάζουμε τον αριθμό των χρημάτων στην τράπεζα και να ζούμε ζωή εκτός Θεού. Να μην πηγαίνουμε στην εκκλησία, να μην κάνουμε το σταυρό μας, να μην τίποτα. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα θα έρθουν σύντομα και θα τα δούμε. Εύχομαι να μην πλημμυρίσουμε και εδώ στην Αθήνα, θα είναι τραγικό. Αλλά με όλα αυτά που κάνουμε, πρέπει να, λοιπόν, να λάβουν υπόψη τους ότι πρέπει να σταματήσουν οι εκτρώσεις. Πρέπει να συντονιστούν και να γράψουν βιβλία, γιατί δεν παίρνουν τα παλιά βιβλία που είχαμε διαβάσει κι εμείς, τουλάχιστον εκείνα. Που μιλάγαν για Αγίου, που μιλάγαν για Χριστό, που μιλάγαν για τον Κολοκοτρόνη, που μιλάγαν για του Ήρωε του 21, που μιλάγαν για την Πατρίδα, που μιλάγαν για τον Πλάτωνα, για τον Σοκράτη, για, τους, για τι Αρετέ, για τον Ηρακλή, για, για όλα αυτά. Γιατί δεν τα διδάσκουν αυτά. Τι διδάσκουνε, σε αξιολική από έξι χρονών. Προσέξτε το, γιατί αν δεν ανατρέψουμε εμείς αυτή την κατάσταση, μας περιμένουν χειρότερα, πολύ χειρότερα. Και στο τέλος, μην χάσουμε και το Θεό. Κάνουμε μια ανακεφαλαίωση λοιπόν. Τα φαινόμενα έχουν σχέση με αυτά που κάνουμε στη ή τα που βγάζουμε και πετρέλαια και όλα αυτά, όλα αυτά. Με τα, με τα, ψι, με τα φάρμακα που, που παίρνουμε από τις τροφές που βάζουν στα φυτά. Και αυτά πρέπει να περιοριστούν. Με την, με την ποιότητα του τρόπου που ζούμε δηλαδή. Και ο Θεός μας στέλνει μηνύματα με αυτά. δηλαδή λέει κοιτάξτε. Εάν δεν συμμορφωθείτε θα καταστραφείτε. Αν δεν συμμορφωθείτε θα καταστραφείτε. Σίγουρα σιγά σιγά θα καταστραφείτε. Η επόμενη θεομηνία εύχομαι να μην είναι έτσι. Θα είναι διπλάσια από αυτήν. Και δεν ξέρουμε που θα είναι. Αν είναι στην Αθήνα λένε θα πληγεί ο Πειραιάς. Καταλαβαίνετε που πάμε. Και εμεί τα προκαλούμε αυτά. Με την αθεία μας, με την αποκοτιά μας, με την τεφυλή ζωή που θέλουμε να κάνουμε, με τον πλουτισμό. Γιατί ναι υπάρχουν φτωχοί, υπάρχουν όμως και πλούσιοι ασίδωτοι, οι οποίοι δεν ξέρουν τι κάνουν αυτοί. Ανεμογεμήτριες λέει και όλα αυτά τα πράγματα. Πού, πού, τα κάνουν αυτά και πώς γίνονται αυτά. Αυτά τα πράγματα θα στοιχήσουν στον άνθρωπο πολύ. Θα τα πληρώσει πολύ ακριβά ο άνθρωπος. Για τις εκτρώσει είπαμε. Για την αύξηση της ομοχλειοφιλίας. Γιατί προσπαθούν μέσα στα κανάλια να περάσουν το μήνυμα ότι υπάρχει και τρίτο φύλλο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πάμε στον παραλογισμό. Ας προσέξουν λοιπόν αυτοί που είναι στα πράγματα, γιατί θα τους φύγει το τιμόνι και θα τους χτυπήσει. Θα τους χτυπήσει το κεφάλι το τιμόνι αυτό που κρατάνε. Να προσπαθήσουμε πάλι να διώξουμε από τα σχολεία τα άθεα γράμματα και να βάλουμε τα γράμματα του Θεού στα σχολεία τα παιδιά να γίνουν άνθρωποι σωστοί που αφινιάζουν τα παιδιά και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Μοιάζουν με τα άλογα που είναι πάνω στα βουνά μόνα τους και τρέχουν και δεν έχουν ή με τα πρόβατα που δεν έχουν επιμένα. Όπως είπε και ο Χριστός όταν είδε τους Ισραηλίτες λέει αχ λυπάμαι λέει γιατί αυτοί είναι σαν πρόβατα που δεν έχουν επιμένα. Έτσι ζουνε. Και εμείς τώρα ζούμε σαν πρόβατα που δεν έχουμε έναν δυνατό επιμένα. Αλλά υπάρχει ο Κύριος. Υπάρχει ο Κύριος μας. Να μην τον αγνοούμε. Αγαπητοί φίλοι, συγχωρέστε με για τον τόνο, αλλά δεν είναι δυνατόν να αντέχει ένας άνθρωπος και να μην μιλάει για αυτά. Κάποτε πρέπει να τα πούμε. Κάποτε πρέπει να τα τονίσουμε. Κάποτε πρέπει να αγανακτήσουμε. Κάποτε πρέπει να στραφούμε προς το καλό. Διότι το κακό είδατε πώς μας πάει καιρικά φαινόμενα, ανεξέλεκτα καιρικά φαινόμενα. Βεβαίω, ανεξέλεκτα θα είναι τα καιρικά φαινόμενα, γιατί δεν αξίζουμε να επέμβει ο Θεό να τα σταματήσει. Δεν αξίζουμε. Αυτά για σήμερα. Χαίρετε.